καλημέρα και από το χώρο της εκπαίδευσης και της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ. Ναι, βεβαίως είναι μέρα σήμερα η Μυαργία. Είναι η μέρα που θα έλεγα γενικά τιμάμε τα γράμματα. Αλλά τα γράμματα δεν τα τιμάει η κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν τιμά ούτε τους εκπαιδευτικούς, ούτε τους μαθητές. Παραγωνίζει τα αιτήματά μας και επιπλέον ξυπουλκεί εναντίον μας, επιτίθεται την τελευταία στιγμή πριν μπει στις εκλογές με ένα πολύ βάρβαρο αντιδραστικό μαύρο μέτρο που είναι ο νέος επιθεωρητισμός και συνολικά βέβαια όλο το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης σχολικής μονάδας, την εσωτερική εξωτερική αξιολόγηση όπως λέμε, την ατομική που φέρνει τώρα και που στην ουσία πρόκειται για ένα μέτρο αποδόμησης των βασικότερων εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών και μορφωτικών κατακτήσεων στην εκπαίδευση, ένα μέτρο το οποίο δεν είναι καθόλου αξιολόγου, για να μείνω λίγο και στην ετυμολογία της λέξης. Είναι μια καλή λέξη. Έχει ένα θετικό σημασιολογικό φορτίο, όμως το περιεχόμενό της πολιτικά είναι πάρα πολύ αρνητικό. Δεν αξιολογείται ούτε η εκπαίδευση ούτε ο εκπαιδευτικός. Στην ουσία του αποδομείται, απαξιώνεται, διότι συνδέεται η περίφημη αξιολόγηση με τους ανταγωνιστικούς νόμους της αγοράς. Συγκεκριμένα εφαρμόζεται το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής της λικοσυμμαχίας του κεφαλαίου, η οποία απαιτεί εδώ και 40 χρόνια ουσιαστικά να δημιουργήσει το αποκεντρωμένο ιδιωτικοποιημένο σχολείο, το σχολείο δηλαδή που θα έχει απαλλάξει τον κρατικό προϋπολογισμό από αυτό το μικρό ευτελές ποσό που αφορά στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση που διεκδικούμε εμείς και που ποτέ δεν ικανοποιεί τα αιτήματά μας. Παρά τα αυτά, και αυτό το ευτελές ποσό πρέπει να καταργηθεί, να υπαχθεί το σχολείο στο Δήμο όπως έχει υπαχθεί και από εκεί πέρα να λειτουργήσουν τα ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή οι γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη, στα κατηγοριοποιημένα σχολεία. Και εδώ πάμε στο ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία, διότι εμείς θέλουμε ένα βιβλίο, παραδείγματος χάρη, παρά τις κοινωνικές ανισότητες που είναι δεδομένες σε αυτό το σύστημα, ένα βιβλίο από το Κολωνάκι μέχρι τη Βιάνο, αλλά στο κατηγοριοποιημένο σχολείο δεν θα υπάρχει. Θέλουμε κοινές συνθήκες για τα παιδιά. Δεν έρουν αυτές οι συνθήκες της μόρφωσης, το επαναλαμβάνω, τις κοινωνικές ανισότητες και επιθέσεις. Όμως είναι μια κατάκτηση ότι θέλουμε να έχουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, θέλουμε αυξήσεις των κονδυλίων για τη δημόσια εκπαίδευση, θέλουμε σταθερή και μόνιμη δουλειά και θέλουμε αναβάθμιση του περιεχομένου των σπουδών. Όλα αυτά τα πετάει στον κάλαθο των αχρήστων η κυρία Κεραμέως, όχι βέβαια μόνη της. Υπάρχουν προηγούμενες αποφάσεις. Εδώ πρέπει να αναφερθούμε ήδη στη Λευκή Βίβλο του 92, να αναφερθούμε στη συνθήκη της Μπολόνιας και σε χίλιες δυο άλλες διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επιτάσσουν να διαλυθεί αυτό που το λαϊκό κίνημα ευρύτερα, γιατί δεν είναι μόνο το εκπαιδευτικό που έβαλε πλάτη για αυτές τις κατακτήσεις της στοιχειώδης, είναι το ευρύτερο λαϊκό κίνημα που απέτησε σε μια κοινωνία φτώχειας, να πούμε, ας πούμε, στην Ελλάδα μετά το 60, ότι θέλω ένα δημόσιο σχολείο που να χωρεί τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, χωρίς βέβαια να έχουμε καμία αυταπάτη ότι έρει τις κοινωνικές επιθέσεις και οι ταξικές ανισότητες. Αυτό λοιπόν, αυτές οι μορφωτικές κατακτήσεις καταργούνται. Αυτή η σταθερή εργασία, η σταθερή και μόνιμη εργασία έρεται. Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται. Αυτό απαιτεί η κυρία Κεραμέως και δεν πρόκειται να το αφήσουμε. Όταν λέμε αξιολογείται, ουσιαστικά επαναφέρει η υπουργός το μέτρο του επιθεωρητισμού, ένα αστυνόμο δηλαδή στην τάξη, στην πραγματικότητα, που θα επιβάλλει ένα καθεστώς αντιδημοκρατικό, ανελευθερίας, αντιπαιδαγωγικό, τελείως ασύμβατο, με τη δυνατότητα του δασκάλου να σκέφτεται, να παράγει, να εμπνέει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Δεν είναι η δουλειά του να μεταφέρει τυφλά πληροφορίες αποσπασματικές όπως απαιτεί το περίφημο σχολείο που πάνε να δομήσουν. Η δουλειά του είναι να ανοίγει ορίζοντες. Η δουλειά του είναι να εμπνέει, η δουλειά του είναι να βάζει όλα τα παιδιά μέσα, η δουλειά του είναι κατά κάποιο τρόπο να αμβλύνει τις ανισότητες. Αυτή λοιπόν την κατεύθυνση που υπηρετούμε ως εκπαιδευτικοί στο σύνολό μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι, είναι 160.000 εκπαιδευτικοί πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και εδώ ομονοούμε. Και δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή από το 82 που μετά την μεταπολίτευση καταργήθηκε η αξιολόγηση, μέχρι σήμερα, ο εκπαιδευτικός κόσμος, η βάση των εκπαιδευτικών, αντιστάθηκε στις πολλαπλές επιθέσεις που γινόταν. Γιατί βέβαια, κατά καιρούς, και ακόμα το 85 με τον
θεμελιώδη νόμο που λέμε το 1566, προβλέπεται μια αξιολόγηση με το ερωτηματικό της απώλειας στην τρίτη αρνητική κρίση, δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Όλα τα μέτρα που ακολούθησαν μετά, από το 1995, το 1997, το 2003, μέχρι τώρα, έτσι, δεν συνάντησαν την καθολική αντίδραση και αντίσταση του κόσμου. Ωραία, 160.000 όπως λέτε στο σύνολό σας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ομονοείτε, έτσι το είπατε, και είσαστε κατά αυτής της αξιολόγησης με τον τρόπο που επιχειρείτε, με τον τρόπο που γίνεται. Γι' αυτό έχετε συγκαλέσει αυτή τη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη εδώ στην ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Γι' αυτό η απεργία αποχή στα κυλιόμενες τάσεις εργασίας. Και το λέω και από αυτό το βήμα και καλό τους συναδέλφους. Το υπενθυμίζουμε δηλαδή. Την 5η 2 του Φλεβάρι έχουμε γενική συνέλευση στο Τρίτο Λύκειο, ως ΕΛΜΕ. Θα προκηρύξουν από ό,τι ξέρω και οι δάσκαλοι, ο σύλλογος τουλάχιστον Δομήνικος Θεοδωτοκόπουλος, αυτό έχω ενημερωθεί ότι πρόκειται να κάνει. Καλούμε όμως και σε ενημερωτικές συναντήσεις, ήδη έχουμε κάνει μία, των όμορων σχολείων αναγεωγραφική ζώνη. Έχει γίνει μία και ήταν αρκετά επιτυχημένη στο Τρίτο Λύκειο. Ακολουθεί σήμερα μία δεύτερη στο 8ο Γυμνάσιο και αφορά τη δυτική ζώνη. Όλα τα σχολεία δηλαδή της δυτικής ζώνης, να μην φάμε το χρόνο τώρα να τα αριθμίσουμε, και των γειτονικών χωριών. Είναι μια μέρα που στα τελευταία ανάλυση μπορεί να κινηθεί και καλύτερα ο εκπαιδευτικός. Ζητούμε μια διευκόλυνση από τους διευθυντές και καλούμε τους συναδέρφους να έρθουν να ενημερωθούν. Κυρία Δουλγεράκη, όμως θέλω να πω κάτι. Εδώ απειλούνται οι συνάδελφοί μας νεοδιόριστοι. Και όταν λέμε νεοδιόριστοι, δεν εννοούμε στην κυριολεξία αυτό που λέει η λέξη. Διότι οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, δεν είναι νέοι. Δυστυχώς. Έχουν προσφέρει στην εκπαίδευση 15 και 20 χρόνια στις εστιατιές της Ελλάδας, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη. Και έχουν αντιμετωπίσει συνθήκες γαλέρας, εξαθλίωσης, προσφέρουν υπηρεσίες ως ορομίστοι, ως αναπληρωτές. Παλεύαμε και παλεύουμε να μονιμοποιηθούν. Άρχισε μια διαδικασία μονιμοποίησης για την οποία διακήρυσε φιλολαϊκότητα η κυβέρνηση και τώρα δεν τους μονιμοποιεί. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε συναδέλφους, ας πούμε, της ειδικής αγωγής, ειδικά αν ξεκινήσω από εκεί, οι οποίοι έπρεπε ήδη να είχαν μονιμοποιηθεί μετά από το δίμηνο. Από το 18 Αυγούστου περιμένουμε. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Είναι αλήθεια. Και για τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζεται να πάνε από τη μια μεριά στην άλλη, τα μεταφορικά τους, οι βενζίνες, το πώς μεταφέρονται, τα έχουμε αναδείξει. Οι προσωπικές, οι οικογενειακές. Και βέβαια να δούμε και τι ποιότητα σχολείου θέλουν. Όταν ο εκπαιδευτικός δεν έχει μια συνέχεια στο έργο του, όταν του λένε ότι πήγαινε σε 2, 3, 4, 5 σχολεία, όπως γίνεται και τώρα. Γιατί αυτό γίνεται. Ραντίζουν τα σχολεία με ώρες. Αντί για να διορίζουν. Την ίδια στιγμή βέβαια βλέπουμε ότι τα πακέτα φεύγουν αλλού. Όταν βλέπουμε στον προϋπολογισμό που είναι πάρα πολύ αντιλαϊκός, ότι 12,3 δις πάνε στις περίφημες εταιρείες ενέργειας, πράσινης μετάβασης και ψηφιακής μετάβασης, να το συνδέσουμε λίγο με την διάλυση και της αγροτικής οικονομίας. Να το συνδέσουμε λίγο και με τις περίφημες πυρκαγιές. Να το συνδέσουμε με τις ανεμογεννήτριες που θα κάνουν κρανίου τοπία. Νομίζω ότι τα 2 μέτρα και 2 σταθμά θα τα συζητάμε ώρες ατέλειωτες, κυρία Σπαχή. Κρατάμε προς το παρόν αυτά τα οποία μας αναφέρετε. Κρατάμε αυτές τις συναντήσεις που γίνονται στα σχολεία. Σας ακούσαμε προσεκτικά. Τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ως ΕΛΜΕ, διότι θα έχουμε την δυνατότητα συχνά πυκνά και να ενημερώνουμε τους ακροατές του 984. Όποιους και όποιον σας ακούει μέσα και από αυτό το θεσμικό όργανο, στο οποίο είσαστε πρόεδρος, στην ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν θα μαθαίνει ο κόσμος, οι γονείς και ο καθένας από εμάς αυτά τα οποία τρέχουν μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης και δυστυχώς είναι πολλά. Εμείς είχαμε και τους έχουμε και τους θέλουμε δίπλα μας. Εξάλλου θα καλέσουμε και σε μια σύσκεψη. Το έχουμε βάλει και στο προγραμματικό προεδρείο που συγκροτήσαμε με τις άλλες 2 παρατάξεις, την αριστερή παρέμβαση της Σπύρος και τις αγωνιστικές κινήσεις. Ένα από τα ζητήματα που έχουμε βάλει και τους άξονες, την κατεύθυνση που έχουμε βάλει, είναι οι συσκέψεις με τους μαθητές και τους γονείς. Τους γονείς τους θέλουμε δίπλα μας και είναι δίπλα μας. Και έχουμε παλέψει πολλά πράγματα και για το κτηριακό. Να πούμε και μια κουβέντα για το κτηριακό, δηλαδή στην πόλη μέσα. Αυτό κυρία Σπαχή θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή και λίγο θα το κάνουμε πιο αναλυτικά, διότι αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα κτίρια και αυτά τα οποία ή μάλλον τα κτίρια στα οποία μπαίνουν τα παιδιά. Κυρία Βουλγεράκη, δηλαδή τουλάχιστον οι τοπικές αρχές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
δεν μπορεί να απειλείται, ας πούμε, να απειλεί ένας λόφος να πέσει πάνω στα κεφάλια παιδιών με ειδικές ανάγκες. Έχετε δίκιο. Έτσι. Τώρα. Τι να πω, ότι έχετε άδικο. Φωνάζετε στο καλλιτεχνικό, για να βάλει το ζήτημα του καλλιτεχνικού. Φωνάζετε. Αλλά αφορά και όλες τις λίγουπες. Φωνάζετε στο σύνολό σας. Αρκαλοχώρη. Πληττόμενη περιοχή. Και έχει μείνει έτσι. Το σχολείο του Θερουσανού. Αντιμετώπισε το πρόβλημα της Αίγης. Έχει μείνει έτσι. Βέβαια. Και έχει επιμέρους προβλήματα. Ωστόσο. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε αναλυτικά. Το ζήτημα των αυξήσεων. Πραγματικά έτσι είναι. Εμείς έχουμε μείωση. Επίσημη, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Πάνω από 45% του μισθού μας. Δηλαδή έχουμε χάσει περίπου το 50% του μισή αγοραστική δύναμη του μισθού μας. Και την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός ξεπερνά τα όρια. Ήδη αναφέρατε εσείς προηγουμένως ότι πρόλαβα ότι τα βασικά ήδη έχουν αυξηθεί κατά 44%. Αντιμετωπίζουμε συνθήκες εξαθλίωσης, φτωχοποίησης. Να σκεφτούμε ότι ο νεοδιόριστος έχει μισθό πείνας με 780 ευρώ. Αν έχουν κανένα μεταπτυχιακό θα πάει στα 820. Και ήδη και οι μόνιμοι έχουμε μισθούς που καταντάνε επιδόματα για να μην πω για το συνταξιδοτικό. Είναι πολλά και δύσκολα. Η καθημερινότητα είναι μεγάλη και πολύ δύσκολη για τον καθένα από εμάς, τον καθένα από εσάς. Κυρία Σπαχή, προς το παρόν αυτά θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Και να είστε καλά. Καλημέρα σας, κυρία Σπαχή, από τον 984.